Καλησπέρα! Καλώς ήρθατε σε κάποια μέρα μες την εβδομάδα. Γενικά εγώ φέτος δεν είμαι πολλά προγραμμένο στο έτσι αυτό το week που ήθελα να κάνω και φέτος. Ιδανικά αυτό το βίντεο θα ήθελα να το γυρίσω κάτω στο δέντρο που είδατε πέρσι. Το ίδιο με φέτος. Αλλά parents, έρχεστε να πω κάτι ενώ σου συζητείτε ακόμα με τους γονείς σας. Καταλαβαίνετε απόλυτα. So δεν μπορούσα να το γυρίσω, οπότε να φτιάξω μόνος με ένα χριστουγεννιάτικο environment here. Oh my god, this Santa Claus. Say hi, bestie. Επίσης έχουμε φωτάκια. Oh my god, Christmas. Αφού δεν έχουμε δέντρο, ας γίνουμε εμείς δέντρο. Τέλειο, δέντρο. Να βάλουμε τελειά στον Άγιο Βασίλη, τελειά σε μένα. Έχουμε παντελόνι του Άγιου Βασίλη, να το φορήσουμε, why not. Ωραία. Πιστεύω τώρα είμαστε πιο χριστουγεννιάτικα, καταφέραμε τα. Τέλεια, ας βάλουμε και το παλτό. Νομίζω είμαστε έτοιμοι. Έπεισα σας ότι Χριστουγέννα. Ελπίζω. What are you doing? Είπα φέτος πριν το τελειώσουμε να γίνουμε ρεζίλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ακόμα σας είστε σε αυτό το κανάλι και βλέπετε με να κάνω τσόφτες. Πάμε στο intro. Intro bells. Anyway, στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε κάτι πάρα πολύ διασκεδαστικό που περιμένα πάρα πολύ καιρό να το κάνουμε και εμείς είμαστε excited about it. Κάτι πάρα πολύ όμορφο, στο σημερινό βίντεο θα διαβάσουμε τρομακτικές ιστορία. Μια έννοι. Θα διαβάσουμε μια τρομακτική ιστορία. Πάλι. Why not? Την πρώτη φορά που το έκαμε πέρασα τόσο τέλεια και ήμουν σε βάση oh my god, δεν αφαιρείτε καθόλου και γιατί να με το ξαναγάμε τώρα με Χριστούγεννα, cause like why not? Γιατί Χριστούγεννα είναι στο χαράκο να διαβάσω τρομακτική χριστουγεννιάτικη ιστορία. Τούτο παιδιά, μια μεγάλη ιστορία. Η ιστορία ονομάζεται The Missing Cookies. Στα αγγλικά, οπότε θα κάνουμε κάτι που με αγχώνει. Μετάφρασα το με το Google Translate που λέει τη σελίδα. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι αυκαλινέμα τσι που να διαβάζουμε, αλλά είμαστε σε βάση, okay. Ενώ σου πόσο χαλιά μετάφραση μπορεί να γίνει. Είσαστε έτοιμοι? Πάρτε κάτι, snacks, ποτά, ό,τι νιώθετε εσείς, ό,τι νιώθετε. Νομίζω είμαι τόσο έτοιμος. Εντάξει, φτάνει, βολεύτου. What is that? Τι εντούδαμε, okay. Ωραία, ξεκινώ. Όταν ήμουν μόλις μωρό, η δική μου ξεκίνησα μια χριστουγεννιάτικη παράδοση που μπορεί να ακούγεται γνώριμη σε πολλούς από εσάς εκεί έξω. Την παραμονή των Χριστουγέννων άφηναν ένα πιάτο με μπισκότα δίπλα από το τζάκι για τον Άγιο τον Βασίλη. Γεια σου, Άγιο μου Βασίλη, για σένα που τα κάναμε τούτα. Λοιπόν, ο Άγιος Βασίλης θα πεινάσει μετά από ένα τόσο μακρύ ταξίδι, έλεγε η μαμά, στο μεγαλύτερο αδελφό μου. Φυσικά εκείνη την εποχή μου πολύ μικρή για να τη θυμάμαι να το έκανε αυτό. Μιλάω κορίτσι, το ρεφητικό σου. Τι, εγκεφαλικό, την ιστορία αφηγείται την κορίτσι. Μου είπε αργότερα ότι όταν θα ξυπνούσε το πρωί των Χριστουγέννων δεν θα έχει μείνει τίποτα σε αυτό το πιάτο, έκτος από ψίχολα. Αυτό λοιπόν ήταν σίγουρη αποδείξη ότι ο Άγιος Βασίλης είχε όντως επισκεφτεί το σπίτι μας εκείνο το βράδυ. Όταν έγινα περίπου 5 χρονών, η οικογένεια μου μετακόμισε σε ένα νέο σπίτι νότια του Νάσβιλ του Τένεσι. Το Τένεσι, ξέρουμε που είναι το Τένεσι όλοι, ελπίζω. Τι, δεν ξέρω. Λοιπόν, δεν ήταν πραγματικά καινούριο, σε εισαγωγικά, ωραία. Ήταν ένα ιστορικό βικτοριανό σπίτι που είχε ερυπωθεί. Τέλεια, ξεκινάμε. Θυμάμαι ότι ήταν κάπως τρομακτικό, με περιγεγραμμένες χείρες. Τι είναι οι περιγεγραμμένες? Δεν ήξερα να το καταλάβατε γενικά, δεν ήξερα να μιλώ, ελπίζω να το καταλάβατε. Δάδπεδα που τρίζουν, κυτρινισμένη τα πετσαρία και ξεφλουδίζει από τους τοίχους μια έντονη μυρωδιά μούχλας, σαν να μην είχαν αφήσει καθαρό αέρα στο μέρος εδώ και χρόνια. Ήταν το τέλειο έργο για το εργατικό πατέρα μου. Ωραία, ο παπάς της τάχα την ευκαιρία ότι είναι έτσι παλιό βεκτεριανό σπίτι. Δεν ήξερα γιατί βλέπω αλλού. Εσείς εδώ μέσα είστε. Μιχάλη μου, ηρεμήστε λίγο. Γεια, γεια. Oh my god, hi. Αυτό που άρεσε περισσότερο στον παπά μου στο μέρος ήταν η μεγάλη κυλιόμενη προστινή αυλή του. Μάλιστα. Μεγάλη κυλιόμενη προστινή αυλή του. I am confusion. Ντά, τώρα ξέρετε πως σε κάθε γειτονιά φαίνεται να υπάρχει μια οικογένεια που αγριεύει με τα χριστουγεννιάτικα φώτα κατά διάρκεια των διακοπών. Λοιπόν, αυτή ήταν η οικογένειά μου. Μάνα μου, άρεσε και τους να κάνουν το σπίτι Παναήρη. Ο παπάς μου έριξε εκατοντάδες λαμπάκια γύρω από την αυλή, αγόρασε τεράστιους πλαστικούς χιονάνθρωπους, ξωτικά, ζαχαρωτά και μια σκηνή με φάτνη. Χάνουν παπάς της, έκαμε το Παναήρη. Μ' αξίζει το χωριό μου, είσαι ένα σπίτι που όντως έκαμε το πράγμα, έκαμε το Παναήρη το σπίτι, θυμούμε κάθε χριστουγεννιά.
πήγαινε περνάμε και βλέπαμε το. Σίγουρα δεν μόνο εμείς που το κάναμε, γενικά όλοι οι χωριά και πετάτσε με βάζει το σπίτι. Ήταν κάτι φαν, ήταν μια παράδοση που κάναμε που ήμασταν μικροί. Κολλάκα από τούτο, απλά θέλω να το πω γιατί όντως το έτσι κάναμε. Έστεισε ακόμη και ένα γιγάντιο ζωντανό έλκυθρο το Άγιο Βασίλη στη στέγη μας. Εμάνα μου, Άγιο μου, Βασίλη. Κάθε βράδυ το Δεκέμβρη μια μεγάλη σειρά από αυτοκίνητα περνούσε από το σπίτι μας. Εμείς! Εμείς έτσι κάναμε! Αλλά οι γείτονες μας δείχναν πολύ χαρούμενοι για το εορταστικό μας πνεύμα. Μας είπαν ότι η παράξενη ηλικιωμένη γυναίκα που μένε στο σπίτι πριν από εμάς δεν φαινόταν να γιορτάζει ποτέ τα Χριστούγεννα ή κάποια άλλη γιορτή. Έμεινε στο σπίτι για χρόνια, πολύ πριν χτιστεί γύρω της στη γειτονιά μας. Άρα το φάντασμα θα είναι λογικά μια ηλικιωμένη γριούλα. Είμαι τη πολύ συμπαθώ τις ηλικιωμένες γριούλες. Φαντάσματα, γιατί γενικά τις ηλικιωμένες γριούλες παίζονταν είναι συμπαθώντες. Αλλά τα φαντάσματα. Την έβλεπα σπάνια και το σπίτι της ήταν σκοτεινό και σιωπηλό. Τα παιδιά της γειτονιάς πίστευαν ότι ήταν μάγισσα και ψιθύρισαν φρικιαστικές ιστορίες για αυτή στο Halloween. Και όταν ξαφνικά πέθανε, το σπίτι παρέμεινε ένα ζωφερό και άδειο φάντασμα στον δρόμο. Ταχά το σπίτι. Αλλά περίπου ένα χρόνο αφού μετακομίσαμε στο σπίτι, άρχισα να παρατηρώ ότι μια από τις παραδόσεις μας είχε γίνει εμφανώς απούσα. Οι γονείς μου δεν αφήναν το πιάτο με τα αναψυχτικά για τον Άγιο Βασίλη. Όταν ρώτησα γιατί όχι, η μαμά μου είπε γρήγορα ότι αφού μετακομίσαμε, ήμασταν πλέον ένα από τα πρώτα σπίτια της διαδρομής του Άγιο Βασίλη. Έτσι τώρα δεν πεινούσε όταν ήρθε στο σπίτι μας. Οκ. Γιατί τους υπεντούν την τσόφ. Λοιπόν, αυτή η δικαιολογία δεν μου πέταξε. Ούτε με ένα κουέλ. Έτσι, τα επόμενα Χριστούγεννα έκανα την ίδια ερώτηση στη μαμά και μου έδωσε την ίδια απάντηση. Αλλά μέχρι τότε είχα αρχίσει να παρατηρώ ότι δεν έπαιρνα πολλά από τα δώρα που πραγματικά ήθελα. Ποτέ δεν μου έφερε το άλογο ή την αδερφή που είχα ζητήσει συγκεκριμένα. Κλαίω, Χάνι Μίτσα. Άγιος Βασίλης είχε τρελαθεί επειδή δεν το αφήναμε πια μπισκότα. Μάνα μου, ρε, έκαμε τη Μίτσα να νιώθει πελάρε. Ένα βράδυ κρυφά ακούγα μια ψιθυρισή συζήτηση στην κρεβατοκάμαρα των γονιών μου. Μίλησα για το πώς όταν μετακομίσαμε για πρώτη φορά στο παλιό σπίτι, κάποιος ή κάτι είχε φάει τα μπισκότα που αφήσαμε δίπλα στο τζάκι. Επειδή λοιπόν δεν μπορούσα να καταλάβω τι συνέβη, διακόψα την παράδοση εντελώς. Κλαίω! Ένιωσα να ουλιάξω μέσα μου στον τοίχο. Φυσικά κάποιος έφαγε τα μπισκότα. Ήταν ο Άγιος Βασίλης! Μάνα μου, την πίτσα στον κόσμο της. Η μίτσα στον κόσμο της! Τάχα είτε φάντασμα φέτα τα μπισκότα μίτσα ένα Άγιος Βασίλης παιδιά! Τάχα ηρεμήσει τελείο! Like, this is real life! Ο Άγιος Βασίλης υπάρχει στο λέει τα μπισκότα! Αποφάσισα να πάρω την κατάσταση στα χέρια μου. Εντάξει, μίτσα, εμπαλαβή. Δεν επρόκειτο να χάσω το ταξίδι στην Αλάσκα που είχα ζητήσει ευγενικά από τον Άγιο Βασίλη. Πήρε το δυναμικά, μίτσα. Πάμε, αγαπή μου. Έτσι, στη μέση της νύχτας, όταν οι γονείς μου κοιμούνταν βαριά, κατέβηκα κρυφά και άφησα ένα πιάτο κοιμάτο με μπισκότα σοκολάτα δίπλα στο τζάκι. Το τζάκι ήταν στο σαλόνι, περίπου δύο πόρτες πιο κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο, οπότε δεν μπορούσα να καταλάβω αν ο Άγιος Βασίλης είχε έρθει και έφυγε. Κάποιος θα πει της μίτσας ότι δεν υπάρχει να τελειώνουμε! Αλλά ήμουν πολύ ενθουσιασμένη για να κοιμηθώ εκείνο το βράδυ. Αφού πέρασε λοιπόν μια ώρα, αποφάσισα να κατεβω κάτω να δω αν ο Άγιος Βασίλης είχε φάει τα μπισκότα του. Κατέβηκα στις σκάλες της μύτης των ποτιών, γνωρίζοντας πολύ καλά που βρισκόταν κάθε σανίδα που τρίζει. Εντάξει, μίτσα μάθε το σπίτι που πόξω ζωρικά τότε, ήταν έτοιμη να δει τον Άγιο Βασίλη. Ήταν πεπισμένο ότι υπήρχε! Καθώς έφτασα στο πόδι της σκάλας και άρχισα να σέρνουμε στο κρύο, σκοτεινό διάδρομο, άκουσα ένα ήχο που τρύπησε το δέρμα μου από ενθουσιασμό. Που να ήξερες, πες τι ήταν γίνος ο ήχος. Εντάξει, παιδιά μου, εντάξει. Λογικά τώρα ξεκινά λέω το creepy part. Πάμε μαζί να διαβάσουμε. Ήταν ο ήχος ενός πιάτου, ακολουθουμένος από αδιάφαγους θορύβους τσιμπήματος. Άρα κάποιος έτρωε τα μπισκότα. Μου πέρασε από το μυαλό να αφήσω ήσυχο τον Άγιο Βασίλη. Αλλά πόσα παιδιά έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον ίδιο τον άντρα. Αυτό που είδα μετά με πάγωσε στα ίχνη. Ο Άγιος Βασίλης δεν ήταν καθόλου στο δωμάτιο, αλλά κάποιος άλλος ήταν. Ποιος ήταν? Μια πολύ ηλικιωμένη γυναίκα κάθισε στη νηστεία καταβροχθίζοντας πεινασμένα τα μπισκότα. Το πρόσωπό της φαινόταν θανάσιμα λεπτό και χλωμό. Μήπως επειδή ήταν πεθασμένη, πες τι που φαινόταν θανάσιμα χλωμό. Οκ, και τα αποστεωμένα χέρια της έτρεμαν καθώς σήκωνε κάθε μπισκότο στο σώμα της. Αλλά είχε ένα ζεστό χαμόγελο. Μασαλά, τι πεθαμένη, είχε ζεστό χαμόγελο, μπράβο της. Το οποίο ξαφνικά μου άστραψε καθώς με είδε στην πόρτα. Ηρέντη, ελπίζω να μην σε πειράζει. Μίλησε τη θέα μας. Η μητέρα σου φτιάχνει τα καλύτερα μπισκότα. Αυτοκτόνο. Όταν σας λέω ότι το είπε, δεν εννοώ ότι το είπε δυνατά. Εντάξει, ναι. Εντάχα, παιδιά, έτσι είπε το δυνατά. Τα χείλη της δεν κουνήθηκα, αλλά άκουσα ακριβώς αυτό που είπε στο μυαλό μου. Α, μίλησε τίτσε μέσα στο μυαλό. Τα χάνε, μιλούσε καν η υγρία. Απλά
μιλούσε, αλλά δεν μιλούσε, τι ακούγεται οι άλλοι. Με λένε Εύα, γνωρίσαμε την. Πεθυκέ λαλουντίνε Εύα. Πεθυκέ λαλουντίνε Εύα. Υποθέτω ότι έχετε καταλάβει μέχρι τώρα ότι είμαι φάντασμα. Αυτό σε φοβίζει, λαλή τη Μίτσα. Εγώ έτσι τώρα απλά μια κατουρούσα πάνω μου. Έτσι, πισούι, να φέρει και τον πισούι. Ειδικά μόλι ακούγα ότι την λαλούν Εύα. Λοιπόν, υποθέτω ότι οι μεγαλύτεροι άνθρωποι μπορεί να ήταν τρομακρατημένοι που καθόταν εκεί και μιλούσαν με τους νεκρούς, αλλά για ένα 7χρονο παιδί, με ακλόνητη πίστη σε πράγματα όπως ο Άγιος Βασίλης, ένα φάντασμα δεν θα με ενοχλούσε πολύ. Έτσι κούνησα το κεφάλι μου και είπα όχι. Τα είχα ότι εν τίνε νοιάζε μπέτρε τα μπισκότα τζι. Και να λέει η Εύα μας. Καλά, είπε, και μου έκανε νόημα να καθίσω δίπλα της. Υπάρχουν πολλά πράγματα που είναι τρομακτικά στη ζωή. Τα φαντάσματα είναι τρομακτικά για μερικούς ανθρώπους. Ξέρεις όμως ποιο είναι το πιο τρομακτικό από όλα, λαλεί η Εύα στη μικρούλα μου. Το πιο τρομακτικό πράγμα στη ζωή είναι να είσαι μόνη. Τα μου είπε για τα χρόνια που έζησε στο σπίτι. Γεννήθηκε και μεγάλωσε εκεί, έκανε τη δική της οικογένεια και μετά έβλεπε τους πάντες να φεύγουν ένας-ένας. Και όταν ο άντρας της πέθανε και το κάθε ένα από τα παιδιά της είχε παντρευτεί και απομακρυνθεί, βρέθηκε μόνη σε εκείνο το μεγάλο άδειο σπίτι. Εντάξει, αρκετά από τσιλικού μιλώ την Εύα. Μοναχική και καταθλιπτική, έχασε κάθε ενδιαφέρον για, για τα προηγούμενα της χόμπι, δεν έβλεπε ποτέ τηλεόραση ούτε ακούγε ραδιόφωνο. Πάντα μιλούσε με φίλους και σιγά σιγά έχανε το ενδιαφέρον της για το φαγητό. Αλλά το χειρότερο ήταν ότι έχασα τη μνήμη μου, μου είπε. Αναστέναξε βαριά και είπε. Ήταν σαν κάποιος άλλος ζούσε τη ζωή μου. Εντάξει, κρίμα η Εύα ξαφνικά. Κλαίω! Με μια οικογένεια πολύ απασχολημένη για να την νοιάζεται, το μόνο που της είχε απομείνει στον κόσμο ήταν το παλιό σπίτι. Αλλά η χειρότερη στιγμή που είπε ήταν οι διακοπές. Έξω ο κόσμος της έλεγε ότι έπρεπε να είναι ευτυχισμένη, έβλεπε τα φώτα που αναβοσβήνουν έξω, ακούγεται τα κάλαντα της γειτονιάς. Αλλά χωρίς οικογένεια, αυτές οι χαρούμενες εικόνες και ήχοι μοιάζαν με κοροϊδίες. Ταύτηκε όλο και πιο βαθιά στο σπίτι, σπάνα βγαίνονταν έξω. Και πέθανε μόνη της στο κρεβάτι. Okay. Αλλά ακόμη και στο θάνατο δεν μπορούσε να ξεφύγει από το σπίτι. Τσαμέι Εύα! Στο σπίτι της! Έτσι αναγκάστηκε να περιπλανηθεί στο σπίτι της ως φάντασμα. Δε μάνα μου, την ταχάνε μπορούσε να πάει πότε, μείνει στο σπίτι. Γύρισε προς το μέρος μου και χαμογέλασε, με δάκρυα να κυλούν στα μάτια της. Είναι πολύ πιο τρομακτικό να είσαι μόνος παρά νεκρός. Πρέπει να της το τονίσει. Μέχρι εκείνη τη στιγμή είχα ξεχάσει τελείως τον Άγιο Βασίλη τα δώρα. Ακόμα και σε τόσο μικρή ηλικία με στεναχωρήσει αυτό το μοναχικό φάντασμα μπροστά μου. Έτσι ξαφνικά ξεφώνησα τότε γιατί δεν γιορτάζει τα Χριστούγεννα μαζί μας. Η μάνα μου, τη Μίτσα. Η Εύα χαμογέλασε και μετά κοίταξε το ρολόι στον τοίχο. Τα Χριστούγεννα είναι για τους ζωντανούς, όχι για τους νεκρούς, είπε. Αλλά θα σου πω τι μπορείς να κάνεις. Όταν έρθουν τα Χριστούγεννα, φτιάξε μια χαρούμενη ρακέτα σε αυτό το σπίτι. Απολαύστε το χρόνο σας με την οικογένειά σας, παίξτε μουσική, βάλτε τα φώτα, κάντε πάρτι, κάντε αυτό το σπίτι ξανά ένα χαρούμενο μέρος. Τότε θα καταλάβω ότι δεν είμαι μόνος. Τελικά που τρομακτική ιστορία, μια μέσα λυπητερή ιστορία. Μετά μου έκλεισε το μάτι και είπε. Α, και άφησε μου ένα πιάτο με τα μπισκότα της μαμάς σου κάθε τόσο, έτσι. Και με αυτό, εξαφανίστηκε σαν μια λεπτή ομίχλη στο σκοτάδι. Μετά έκανε αυτό που μου ζητούσα. Κάθε χρόνο παραμονή Χριστουγέννων αφήνα ένα πιάτο για μπισκότα για την ηλικιωμένη κυρία που την λένε Εύα. Αυτά! Speechless! Που το περιμένω να φοηθώ, κατέληξα στο να λυπούμε ένα φάντασμα και να ξεκινήσω να πιστεύω ότι τα πράγματα είναι αληθινά. Ενώ σου. Α, ξέχασα να σας πω. Αν και γράφεται ο τίτλος, μιλούμε για αληθινή ιστορία. Anyway, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ελπίζω να περάσετε όμορφα τα Χριστούγεννα σας εσείς, με φίλους και οικογένειες. Και επίσης σας εύχομαι να έχετε έναν τέλειο 2024, να πετύχετε όλους τους στόχους σας αν βάλατε στόχους. Να τα πούμε στο τελευταίο βίντεο της εβδομάδας που get ready for it, γιατί δεν είσαστε έτοιμοι για το τι είναι. Το τελευταίο βίντεο της εβδομάδας, αλλά σας το πω τώρα, δεν είσαστε έτοιμοι για το τι έρχεται. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι μπορείτε να κάνετε αν θέλετε ένα like, ένα subscribe και bye που μένα και το standard on close. Bye!